Ο πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Ολμέρτ, δεν είναι ο μόνος εκλεγμένος αξιωματούχος της χώρας που καταδικάζεται για διαφθορά τα τελευταία χρόνια. Είναι όμως η πρώτη φορά που επιβάλλεται ποινή κάθριξης σε πρώην επικεφαλής της Ισραηλινής κυβέρνησης. Ολμέρτ ήταν μεταξύ των κατηγορουμένων για το σκάνδαλο Holy Land, μια υπόθεση δωροδοκίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά την ανοικοδόμηση ενός τεράστιου συγκροτήματος κατοικιών στην κορυφή ενός λόφου της Ιερουσαλήμ. Ο κεντρώος πολιτικός κρίθηκε ένοχος για δωροληψία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όταν ήταν δήμαρχος της πόλης, έλαβε χρήματα προκειμένου να δοθεί η άδεια για την κατασκευή του έργου παρά τους περιορισμούς που υπήρχαν από την νομοθεσία της χώρας. Τα χρόνια που πέρασε σε θέσεις εξουσίας σκιάζονται γενικά από σειρά σκανδάλων. Αυτά οδήγησαν άλλωστε στην παραίτησή του από το πρωθυπουργικό αξίωμα το Σεπτέμβριο του 2008. Βεβαίως, έως πρότινος, ο βετεράνος πολιτικός είχε καταδικαστεί μία φορά το 2012, όταν του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, καθώς και βαρύ πρόστιμο. Το αδίκημα ήταν η κατάχρηση εξουσίας, όταν ήταν υπουργός εμπορίου και βιομηχανίας. Το 2012 όμως απαλλάχθηκε από τις περισσότερες κατηγορίες που τον βάρυναν. Μεταξύ άλλων, κατηγορείται για αθέμητη κερδοσκοπία σε σχέση με τις δωρεές από έναν χρηματιστή της Νέας Υόρκης και για κατάχρηση εξουσίας. Αυτές οι απαλλακτικές αποφάσεις είχαν τροφοδοτήσει φήμες για πιθανή επιστροφή του στο πολιτικό σκηνικό. Τώρα, οι συνήγοροι του αναμένεται να ασκήσουν έφεση στο ανώτατο δικαστήριο. Η εκδίκαση θεωρείται χρονοβόρα διαδικασία. Εάν δεν γίνει αποδεκτή η έφεσή του, θα μπορούσε να καταλήξει στη φυλακή, όπως ο πρώην πρόεδρος του Ισραήλ, Μωσέ Κατσάβ, ο οποίος εκτεί ποινή 7 ετούς κάθριξης κατηγορούμενος για βιασμό.